Στην εκτός ημερήσιας διάταξης ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου που συνεδρίασε, ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα επικαιρότητας και απάντησε σε ζητήματα που τέθηκαν από τους επικεφαλείς των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων οι έρευνες για φυσικό αέριο στο Δήμο Ζήτσας, αλλά και η διαμάχη για τα απορρίμματα που είναι ανοιχτή. Ο κ. Καχρημάνης ξεκίνησε με το τηλεφώνημα που, όπως είπε, δέχτηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως ανέφερε, δέχτηκε τηλεφώνημα και μίλησαν για τη συνέχεια των ενεργειών διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο, προσδιορίζοντας την περιοχή στο Δήμο Ζήτσας και στα κουρεντοχώρια. Οι συνάδελφοι την προηγούμενη εβδομάδα δέχτηκα τηλέφωνο από τον ίδιο τον κύριο Πρωθυπουργό και μου είπε ότι στην περιοχή των Ιωαννίνων υπάρχει ενδιαφέρον για να γίνει μια γεώτρηση για να δουν αν τελικά έχει φυσικό αέριο. Αυτό μου είπε θα γίνει στο Δήμο Ζήτσας και ενημερώθηκε σχετικά και ο Δήμαρχος Ζήτσας. Σήμερα το πρωί ήρθαν στο γραφείο μου οι υπεύθυνοι της εταιρείας και μου είπαν ότι θα κάνουν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ξανά κλπ. Και όλα αυτά θα έρθουν σε εμάς. Εγώ έχω τοποθετηθεί από την Παρασκευή δημόσια ότι είμαι υπέρ αυτής της διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο βάσει των ενδείξεων που υπάρχουν στην Ήπειρο. Το σίγουρο είναι ότι η περιοχή είναι στο Δήμο Ζήτσας. Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε και στη διαμάχη που υπάρχει και καλά κρατεί και αφορά τα απορρίμματα. Η αειφορική Ηπείρου. Κύριοι, από όταν εγκαταστάθηκε η αειφορική Ηπείρου, εγώ ασχολήθηκα σοβαρά ως υπεύθυνος μετά την αποχώρηση της κυρίας Τατιάνας Καλογιάννη. Το σίγουρο είναι ότι από πλευράς τους έχουμε τεράστια θέματα συνεργασίας με την έννοια που το λέω και δημόσια με αυτόν τον τρόπο που δράνε, που δρούνε, έχουν και αυτοί πρόβλημα και εμείς. Η αειφορική Ηπείρου είναι μια θυγατρική της Τέρνας Ενεργειακής η οποία ασχολείται με τα θέματα των απορριμμάτων. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι έχω ζητήσει εδώ και καιρό την αποχώρηση του Διευθύνοντος Συμβούλου του κυρίου Αγραφιώτη και ενός στελέχους που λέγεται Χαραλαμπίδης. Δεν χάθηκαν, είπα, τα ντόπια τα στελέχη για να υπάρχει συνεννόηση. Όλα τα θέματα βλέπετε ότι σιγά σιγά βγαίνουν στον τύπο στη διαφορά μας, η οποία είναι τεράστια. Να ξέρετε ότι εμείς έχουμε μιλήσει για 80.000 τόνους απορρίμματα και αυτοί επέμεναν να χρεώνουν παραπάνω. Αυτή είναι η διαφορά που έχουμε και έχουμε τακτοποιήσει και αυτή τη φορά και 193.000 που ζητάμε το συμψηφισμό τους. Τώρα, τα 5 εκατομμύρια τόσο που ζητούσαν ποτέ εμείς ως περιφέρεια δεν τα αναγνωρίζουμε, είναι για την περίοδο τότε που γινόταν το εργοστάσιο, στο οποίο θα σας πω ένα απλό. Δεν μπορεί να ζητάς κάτι όταν δεν έχεις λειτουργήσει, δεν έχεις άδεια λειτουργίας. Υπάρχουν τεράστια θέματα που έχουμε μαζί τους. Ένα θα σας πω ότι μεταφορά υπολείμματος. Μας λέγανε εμάς είναι τεράστιες οι ποσότητες. Πραγματικά στο υπόλοιμο ήταν, αλλά υπήρχε και τα μη επιτρεπτά που είχαν. Αυτά δεν είναι υποχρέωση ούτε των Δήμων και προσπαθούμε να βρούμε τελικά τι πληρωνόταν, το υπόλοιμα ή το μη επιτρεπτό υπόλοιμα από πλευράς στις καταστάσεις που έφερναν μέσω του ΦΟΣΔΑ. Άλλωστε τα δελτία αποστολής κοβόταν στην περιφέρεια Ηπείρου και η τιμολόγηση γινόταν στο ΦΟΣΔΑ Ηπείρου. Γενικά είμαστε απέναντι. Στο ΦΟΣΔΑ τους έχω πει ότι ελάτε να συνονοηθούμε. Δεν είναι κακό που έχετε κάνει τη σύμβαση για 27 χρόνια το εργοστάσιο να το έχει η περιφέρεια Ηπείρου, όπως κάνατε παλιότερα και με τους ΧΑΔΑ. Και με τους ΜΑ ισχύει το ΙΓΟΣ. Ενώ λένε ότι έρχονται, βέβαια υπάρχουν 4-5 δήμοι, δεν ξέρω αν είναι και 5, οι οποίοι δεν έχουν συμφωνήσει. Όλοι οι άλλοι έρχονται εδώ να συνονοηθούμε και για τη δοκιμαστική λειτουργία των ΣΜΑ και για όλα.
Το ηγός, γιατί με ρωτάνε, είναι η συνθήκη που έχουμε υπαγάγει του ΣΜΑ σε δημόσια δαπάνη 100% και έχει κάποιες παραμέτρους που πρέπει να τις εκτελέσουμε, αλλιώς θα είναι το ποσό, θα ζητηθεί το 50% πίσω. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω την αιμονή που πολλές φορές φτάνει στα όρια αυτά που υπόθηκε δημόσια όταν συζητούταν στο 7ο τμήμα από τον εισηγητή. Για μένα είναι και θέμα της αρχής διαφάνειας όλα αυτά που έχετε καταθέσει.